Δίνω καταρχήν δύο λόγια για τις πρώτες σου εντυπώσεις από την Κύπρο. Είσαι εδώ και λίγο καιρό στο νησί. Και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έχεις ξεκινήσει εντυπωσιακά. Οι πρώτες εντυπώσεις από εδώ, είμαι εδώ σχεδόν 4 μήνες. Μοιάζει πολύ με τα μέρη μας, με την Κρήτη. Και γι' αυτό προσαρμόστηκα πολύ εύκολα. Όσο για το ξεκίνημα που έκανα στο πρωτάθλημα, είναι εξαιρετικό. Και έχουμε να συνεχίσω το ίδιο και στο υπόλοιπο πρωτάθλημα. Υπάρχουν για σένα ήδη δημοσιεύματα, σε παρακολουθούν οι θεωρητικά μεγάλες ομάδες του νησιού. Πώς το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό, σε επηρεάζει, αποτελεί για σένα ένα έξτρα κίνητρο ή δεν το σκέφτεσαι καθόλου και κοιτάς αποκλειστικά τους στόχους να πετύχεις με την ομάδα σου? Σίγουρα αποτελεί ένα κίνητρο αυτό να σε κοιτάνε κάποιες μεγαλύτερες ομάδες εδώ στην Κύπρο. Στόχος μου είναι να πετύχω όσο πιο πολλά τέρματα μπορώ στο πρωτάθλημα και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να τα καταφέρω. Στο τέλος, αν έρθει κάποια πρόταση, θα είναι για καλό. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right, just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Πώς αντιμετωπίζει εδώ ο κόσμος, έχει αρχίσει, σε αναγνωρίζει στον δρόμο, σου δίνει συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα, για τη δική σου πορεία? Κάποιες φορές με αναγνωρίζουν στον δρόμο, μου λένε διάφορα και αυτό βοηθάει και στην ψυχολογία και για τη συνέχεια. Περίμενες ότι θα ξεκινήσουν τόσο ιδανικά για σένα τα πράγματα, γιατί ήρθες σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το ελληνικό? Δεν περίμενα να πάω τόσο καλά, σίγουρα είχα στο μυαλό μου για πράγματα και όλα πηγαίνουν καλά μέχρι τώρα. Παίζει κάποιο ρόλο το ότι είσαι προσιλωμένος εδώ, γιατί έχεις και την οικογένειά σου μαζί? Είναι κάτι σημαντικό για σένα αυτό? Είναι πολύ σημαντικό να έχω και την οικογένειά μου εδώ μαζί μου, βοηθάνε σε όλα και στο θέμα της ψυχολογίας ειδικά, είναι πολύ σημαντικό. Επειδή υπάρχουν και άλλα παιδιά από τα Χανιά και κάποιοι είναι και φίλοι σου, πρώην συμπαίκτες σου, κάνετε παρέα και εκτός γηπέδων, βρίσκεστε? Ναι, έχουμε κάνει μια μικρή απικία εδώ. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές και από τα Χανιά και από γενικά την Ελλάδα, με τους οποίους βρισκόμαστε και κάνουμε παρέα. Πώς βλέπεις τα άλλα παιδιά? Είναι ο Στέφανος, είναι ο Βασίλης, τον Άρη Λεμεσού. Έχει κάποια προβλήματα βέβαια η ομάδα τους, δεν πάει καλά. Πώς βλέπεις την προσπάθεια που κάνουν? Σίγουρα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα εδώ στην Κύπρο. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω θα ανταμειχθούν και αυτοί κάποια στιγμή. Όσον αφορά το επίπεδο, γιατί βρέθηκες και στην Super League, είστε τώρα στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου, τι διαφορές υπάρχουν, μεγάλες διαφορές από το ελληνικό πρωτάθλημα,
υπάρχουν ομοιότητες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη και έχουν ανεβάσει τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο της Κύπρου. Σε σχέση με το. Πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα. Έχει ανέβει και πιστεύω ότι με το ελληνικό είναι πολύ κοντά. Όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, παρακολουθείς από εδώ, ενημερώνεσαι. Βέβαια, κάθε μέρα ενημερώνομαι και παρακολουθώ. Το σχόλιο σου για την πρώην ομάδα σου, τον Πλατανιά, για την πορεία του. Είναι πολύ βασικό ότι έχει κρατήσει το βασικό κορμό και νομίζω ότι μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ καλή και πιστεύω θα συνεχίσει το ίδιο και πιστεύω ότι θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους της πολύ εύκολα. Όσον αφορά τις άλλες ομάδες των Χανίων, τις επαγγελματικές, τον Κισαμικό, τον ΑΟ Χανιά, το οποίο είναι και αρχηγός. Νομίζω ότι ο Κισαμικός είναι μια σκληρή ομάδα και πιστεύω ότι θα τερματίσει ψηλά. Όσο για τον ΑΟ Χανιά, νομίζω ότι θα είναι και αυτός ανταγωνιστικός και θα κάνει μια καλή πορεία. Σκέφτεσαι καθόλου την επιστροφή στην Ελλάδα ή θεωρείς ότι εδώ είναι ιδανικές οι συνθήκες για σένα πλέον, οπότε δεν περνάει καν από το μυαλό σου σε περίπτωση πρόταση να επιστρέψεις? Αυτή τη στιγμή δεν περνάει από το μυαλό μου να επιστρέψω στην Ελλάδα. Οι συνθήκες εδώ είναι πολύ καλές. Αλλά εάν έρθει κάποια πρόταση από Ελλάδα και είναι καλή, θα την εξετάσω και βλέπουμε. Αν ερχόταν πρόταση για κάποιο χανιώτη ποδοσφαιριστή να έρθει εδώ πέρα, τι θα το συμβούλευες? Θα του έλεγες να έρθει χωρίς δεύτερη σκέψη? Σίγουρα, αν είχε κάποια πρόταση από εδώ από την Κύπρο, θα του έλεγα να έρθει με κλειστά μάτια, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Γενικότερα, από την ποδοσφαιρική σου πορεία είσαι ευχαριστημένος? Θεωρείς ότι άξιζες να κάνεις περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα, επειδή άργησε να σου δοθεί ευκαιρία, ας πούμε, στο ανώτερο επίπεδο, ή είσαι ευχαριστημένος με όσα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα? Σίγουρα, δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου. Θα ήθελα να παίξω παραπάνω και στόχος μου είναι, αυτός είναι ο στόχος μου. Δουλεύω καθημερινά να πετύχω το στόχο που έχω βάλει από μικρός. Περιέγραψε μου μια μέρα, πώς περνάει για σένα μια μέρα εδώ στη Λεμεσό, ας πούμε. Ξυπνάω το πρωί. Τα λογικά, αν δεν έχω προπόνηση το πρωί, με τη γυναίκα μου και το παιδί μου θα πάμε μια βόλτα. Μετά θα γυρίσω σπίτι, θα φάω το μεσημέρι, θα πάω στην προπόνηση. Και το απόγευμα, και πάλι αν μπορούμε, θα πάμε άλλη μια βόλτα με τη γυναίκα και το παιδί. Χανιά ή Λεμεσός? Χανιά. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ναι.